Έναν αυτόματο απεινιδωτή δόρισε στο ΕΚΑΒ Σερών σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Ο κ. Χατζηβασιλείου για το λόγο αυτό επισκέφτηκε το πρωί το ΕΚΑΒ στις Σέρες, όπου είχε αναλυτική ενημέρωση από τον Διευθυντή της 6ης και 9ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Χαρή Λεολότη. Σε ό,τι αφορά τα πρακτικά ζητήματα, είχα τη χαρά να μιλήσω και με τον κ. Λεολότη, τον Διοικητή της Περιφερειακής Διεύθυνσης εδώ στο ΕΚΑΒ. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, η δική μας περιοχή του ΕΚΑΒ είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες περιοχές στη χώρα. Έχουμε ανάγκη από ασθενοφόρα. Ήδη έχει κάνει η αρμόδια διεύθυνση τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε από τη νέα χρονιά, μέσω του ΕΣΠΑ από την περιφέρεια, να έρθουν νέα οχήματα σύγχρονα που θα εμπλουτίσουν το στόλο του ΕΚΑΒ Σερών. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μηχανή ταχείας επέμβασης, την οποία τη βλέπετε και εδώ. Και έχουμε δει και τη χρησιμότητά της. Ακριβώς πριν από λίγες ημέρες είχε κάνει μια εξαιρετική επέμβαση στην πλατεία εμπορίου. Σώθηκε μια ανθρώπινη ζωή και αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι και αυτή η πρωτοβουλία. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, έχουν έρθει ήδη από το υπηκουργικό προσωπικό καινούργια στελέχη. Υπάρχει και τώρα ανοιχτή διαδικασία. Με λίγα λόγια, προσπαθούμε όλοι μαζί να στηρίξουμε το ΕΚΑΒ, που είναι ο βασικός υγειονομικός πυλώνας πρώτων βοηθειών στη χώρα. Και ενώ τα βλέμματα ολονών είναι στραμμένα προς το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, το οποίο έχει αυξημένες ανάγκες αυτή τη χρονική περίοδο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ωστόσο στην πρώτη γραμμή παραμένουν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα κρούσματα του κορονοϊού που μεταφέρουν καθημερινά. Σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Χατζηβασιλείου, γιατί στα πλοία εκτός ταχείας ανταπόκρισης, με μεγάλη χαρά δέχτηκα σήμερα έναν αυτόματο απεινιδωτή, όπου καλός ή κακός, καλός για μένα, είναι το Α και το Ω για οποιαδήποτε αναζωογόνηση. Ο κύριος Χατζηβασιλείου με τη δωρεά του θέλησε, όπως είπε, να συμβάλλει ώστε όλοι μαζί να στηρίξουμε το ΕΚΑΒ και το προσωπικό του, τους οποίους χαρακτήρισε ήρωες. Σήμερα είχα τη χαρά να επισκεφθώ το ΕΚΑΒ στις Σέρες, εδώ στην πόλη μας. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι είναι οι αφανείς ήρωες αυτής της δύσκολης στιγμής που ζούμε σήμερα στη χώρα. Είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι πρώτοι με τα επικίνδυνα περιστατικά. Στην ουσία, ρισκάρουν τη ζωή τους και επεμβαίνουν άμεσα όπου υπάρχει ανάγκη, για να είμαστε όλοι εμείς ασφαλείς. Τους ευχαριστούμε λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μας και τους ευχόμαστε ολόψυχα να είναι γεροί για να μπορέσουν να συνεχίσουν να διακονούν την κοινωνία. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα που είδα ανθρώπους με ψυχή, ανθρώπους με δύναμη, ανθρώπους με όρεξη, ανθρώπους που πιστεύουν αυτό που κάνουν. Διότι ξέρετε, η δουλειά του διασώστη και του υπαλλήλου στο ΕΚΑΒ χρειάζεται πάνω απ' όλα ψυχή. Μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Και πραγματικά είμαι περήφανος που οι άνθρωποι αυτοί διαθέτουν αυτή τη δύναμη από μέσα τους. Ο κύριος Λεολότης από την πλευρά του αναφέρθηκε στο έργο που γίνεται όλο αυτό το διάστημα από τότε που ανέλαβε, εδώ και 8 μήνες, και έστειλε ένα δημόσιο ευχαριστώ στο προσωπικό αλλά και στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κύριο Κώστα Καραμαλή για τη βοήθειά του. Από την πρώτη μέρα που είμαι σε αυτό το ποστό, προσπάθησα να κάνω focus σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό όργανο του ΕΚΑΒ και τους εργαζόμενους, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πάντα δίπλα στον άνθρωπο. Είναι ότι σίγουρα πάντα θα υπάρχουν ελλείψεις, όμως κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για το καλύτερο, ώστε να είμαστε πάντα δίπλα στον πολίτη. Παρά αυτά όμως, ένα μεγάλο μπράβο, και εκεί που αξίζουν πολλά, είναι στο προσωπικό του ΕΚΑΒ, στους διασώστες, στην ψυχή του ΕΚΑΒ, που ιδίως αυτόν τον καιρό της πανδημίας, παραμερίζοντας οτιδήποτε προσωπικό ή οικογενειακό τους θέμα, ήταν δίπλα μας, στον πολίτη, σε μένα, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και δημόσια, παιδιά, που μπορέσαμε και καταφέραμε τους 8 μήνες που είμαι δίπλα σας και σας βλέπω σαν συνεργάτες, πράγματα τα οποία εκκρεμούσαν και χρόνιζαν εδώ και καιρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πραγματικά εμπράκτως να ευχαριστήσω και έναν υπουργό του νόμου μας, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, όπου όταν έμαθε για αυτή τη μηχανή, ήταν αυτός ο οποίος την εξόπλισε. Και αν εξοπλισμός δεν υπήρχε, όπως δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.